Καλημερίζω τον κύριο Τάσο Βιδαλάκη για τη συνέχεια. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Συλλογών Οικογενείας και Θεά. Κύριε Βιδαλάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δελγεράκη. Καλημέρα και Σοκρατέ σας. Σας ευχαριστώ που δεχθήκατε αυτή την πρόσκληση, διότι στείλατε ένα δελτίο τύπου. Έχετε εκδώσει ένα δελτίο τύπου που έχει τον τίτλο «Μην κολλάς» ή αλλιώς «Το συνέδριο ηρωνία απέναντι στον αγώνα μας για απεξάρτηση». Τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και τους φόβους σας, τουλάχιστον ως ραδιόφωνο, ως μέσο, τα έχουμε καταγράψει από τους ανθρώπους εδώ στο ΚΕΘΕΑ, όπως επίσης και από το Σύλλογο των Γονέων. Διότι με αυτό το νέο νομοσχέδιο αλλάζουν τα πάντα όλα και οι φόβοι σας είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλοι. Εσείς με αυτό εδώ το δελτίο «Μην κολλάς ή αλλιώς» το συνέδριο ηρωνία απέναντι στον αγώνα για την απεξάρτηση ως Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενείας και ΘΕΑ, τι θέλετε να μας πείτε? Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστούμε καταρχήν για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ανακοινώθηκε ότι θα γίνει ένα συνέδριο, αυτό που είπατε, το «Μην κολλάς», στο οποίο θα λάβει μέρος ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ. Ναι. Όλα αυτά έχουν κάποια συνέχεια. Λοιπόν, θα σας τα αναφέρω. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτό το συνέδριο? Αυτό που βλέπουμε και διαβάζουμε όλοι μας, ότι το συνέδριο γίνεται με επίκεντρο τη μείωση της βλάβης, ναι, από εθιστικές ουσίες και τις υπεύθυνες συμπεριφορές που πρέπει να αποδεικνύουν οι χρήστες κατά τη μειωμένη χρήση είτε νόμιμων είτε παράνομων ουσιών. Λοιπόν, το ΚΕΘΕΑ είναι ένα στεγνό πρόγραμμα. Σωστά. Όπως γνωρίζετε. Και θεωρούμε αδιανόητο ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, ο οποίος μπορεί να είναι διορισμένος από την κυβέρνηση, αλλά να έρχεται σε αντίθεση με αυτό που πρεσβεύει το πρόγραμμα. Οπότε είναι αδιανόητο σαν πρόεδρος να παίρνει μέρος σε αυτό το συνέδριο. Μα νομίζω ότι το είπατε πριν από λίγο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι είναι διορισμένος από την κυβέρνηση. Οπότε τι είναι αυτό που σας ξενίζει? Ανεξάρτητα από αυτό. Δηλαδή πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν ένας πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα στεγνής απεξάρτησης, να παίρνει μέρος σε αυτό το συνέδριο. Όλα αυτά έχουν μια συνέχεια. Όλα αυτά ξεκινήσανε βασικά παλιότερα, αλλά από το 2019 μέχρι τότε η εκλογή της διοίκησης της οργάνωσης του ΚΕΘΕΑ γινόταν από τα μέλη των συλλογών οικογένειας, μέλη που βρισκόταν στο στάδιο της επανένταξης και από τους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ. Δηλαδή από αυτούς που σχετίζονταν με το πρόβλημα των εξαρτήσεων. Το 2019 η κυβέρνηση με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε ένα βράδυ κατάργησε το αυτοδιοίκητο που υπήρχε και διόρισε το δικαιότητα σε διοικητικό συμβούλιο. Και από εδώ και πέρα η κάθε κυβέρνηση θα μπορεί να διορίζει το δικό της διοικητικό συμβούλιο. Οπότε αυτό ήταν μια συνέχεια αυτού, όπως το περιμέναμε. Και όπως είπατε, τώρα έρχεται ένα σχέδιο νόμου για το οποίο αντιδρούμε και έχουμε ήδη κάνει κάποιες εκδηλώσεις και ετοιμάζουμε και άλλες, όπως θα σας αναφέρω στη συνέχεια. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο νόμου, μας είχε έρθει στα χέρια, θα δημιουργηθεί ένας νέος μεγάλος οργανισμός, ο ΕΟΠΑΕ, Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που λειτουργούν ως τώρα στο τομέα της εξάρτησης. Λοιπόν, όλες οι προσεγγίσεις, όλα τα μοντέλα ομογενοποιούνται. Πράγμα το οποίο είναι αδύνατον. Δεν είναι δυνατόν να παντρευτούν φορείς με εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις και φιλοσοφίες. Παραδείγματος χάρη, όπως είπαμε, το ΚΕΘΕΑ είναι ένα στεγνό πρόγραμμα. Αυτό πρέπει να παντρευτεί με τον ΟΚΑΝΑ, το οποίο δίνει υποκατάστατα. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Λοιπόν, το κυριότερο για το οποίο ανησυχούμε εμείς είναι για το μοντέλο της τεχνής θεραπείας. Επίσης, δεν θα υπάρχει κάποιο θεραπευτικό συνεχές. Και από ό,τι βλέπουμε, από το
σχέδιο το οποίο έχουμε και από το συνέδριο το οποίο γίνεται, ότι στόχος τους είναι η μείωση της βλάβης και η ενίσχυση του λειτουργικού χρήστη, αυτό που αναφέρει και στο συνέδριο, και της ατομικής ευθύνης των εξαρτημένων ατόμων αλλά και της οικογένειάς του, και όχι η πλήρης και οριστική απεξάρτηση και η κοινωνική επανένταξη του ατόμου, η οποία πρεσβεύει το ΚΕΘΕΑ. Mm-hmm. Με τη λογική αυτή είμαστε κάθεστα αντίθετοι. Δηλαδή δεν το συζητάμε καν. Μέχρι τώρα εμείς έχουμε κάνει κάποιες δράσεις τοπικά, και στην Αθήνα έγινε μια συναυλία την προηγούμενη Κυριακή. Μετά από αυτές τις τοπικές δράσεις από τους συλλόγους όλη την Ελλάδα και τη συνδιοργάνωση με τους φορείς ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, πραγματοποιήθηκε η συναυλία, όχι προχθές, την προηγούμενη Κυριακή στην Αθήνα. Η Ομοσπονδία διοργανώνει για το Σάββατο που έρχεται, 3 Φεβρουαρίου, σε 12 πόλεις όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν σύλλογοι οικογένειας και θεά, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις, μια πανελλαδική δράση ενημέρωσης και διαμαρτυρίας ενάντια στο σχέδιο νόμου για την ψυχική υγεία και για την απεξάρτηση. Εμείς καλούμε όλους τους πολίτες, συλλόγους, φορείς και τα λοιπά, να συμπαρασταθούν και να στηρίξουν τις εκδηλώσεις μας. Μάλιστα. Εδώ πέρα τώρα στην Κρήτη θα γίνει στο Ηράκλειο στην Πλατεία Ελευθερίας. Σωστή. Μια συναυλία, ομιλίες κτλ. Στον Άγιο Νικόλα θα γίνει στη Λίμνη. Εδώ πέρα στα Χανιά, θα γίνει μπροστά στο Δημαρχείο. Και θα γίνουν σε τελείως όλες τις πόλεις, δηλαδή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Βιδαλάκη, όλα αυτά τα οποία αναφέρετε ως αλλαγές, τα οποία έχουμε ξανακούσει και από τους ανθρώπους εδώ από το ΚΕΘΕΑ, όπως επίσης και από τους γονείς, όλα αυτά εξαιτίας κόστους. Όλες αυτές οι αλλαγές, όλη αυτή η συνένωση, αλλά πάμε ενδεχόμενα κάπου παρακάτω και πάμε στην ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή εδώ τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, και όταν μιλάμε για προγράμματα στο ΚΕΘΕΑ, τα οποία όπως είπατε είναι στεγνά πολύ σωστά. Αυτό βλέπουμε κι εμείς. Υπάρχει αντίληψη κόρδους και στους κόρδους, του κέρδους, του κόστους, και βλέπουμε να περνάει στους ιδιώτες. Δηλαδή ήδη από το προσχέδιο νόμου που έχουμε βλέπουμε ότι μπορούν άνετα να φτιαχτούν προγράμματα από ιδιώτες. Ναι, αλλά εδώ θέσατε κάτι πριν από λίγο που λέει ότι δεν θα υπάρχει θεραπευτικό συνεχές, και ότι η απεξάρτηση και η επανένταξη θα είναι κάτι που θα το βλέπουν όλοι από πάρα πολύ μακριά. Δεν θα είναι αυτό ο στόχος. Άρα λοιπόν ο εξαρτημένος, θέλετε να πείτε, θα είναι συνεχώς μια καλή μηχανή που θα αποδίδει χρήματα. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι τραγικό όμως. Γι' αυτό αντιδρούμε κι εμείς. Δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Δεν θα τα αφήσουμε να περάσει. Έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έχουμε ζητήσει με τον νέο Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη. Είμαστε σε συνεχείς επαφές με τοπικούς βουλευτές κτλ. Έχουμε πάρει ψηφίσματα από δήμους, τις περιφέρειες. Όλη η τοπική κοινωνία, οι δήμοι, οι περιφέρειες, σύλλογοι κτλ. Είναι μαζί μας. Ελπίζουμε να μας ακούσει και η κυβέρνηση. Να καταλάβει ότι αυτό που πάει να κάνει είναι ένα μεγάλο λάθος. Δεν σας ακούει? Έχουν αρνηθεί μέχρι σήμερα να σας ακούσουν, κύριε Βιδαλάκη? Ο Πρωθυπουργός δεν μας έχει δεχτεί. Μας παρέπεψε στον Υφυπουργό Υγείας, στον κύριο Βαρτζόπουλο, με τον οποίο όμως δεν δεχτήκαμε να συναντηθούμε, γιατί αυτό που ήθελε είναι να μας διευκρινίσει για το νομοσχέδιο. Εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο. Εμείς και όπως όλοι οι φορείς ζητάμε απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου. Δεν υπάρχει καν κάτι θετικό να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει κάτι θετικό να συζητήσουμε, οπότε
Ζητήσαμε απευθείας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και με τον νέο Υπουργό Υγείας. Μάλιστα. Υπάρχει ένα ναι ή ένα όχι, είσαστε σε κρεμότητα ακόμα για αυτό το ραντεβού είμαστε που ζητάτε? Είμαστε σε κρεμότητα. Είμαστε σε κρεμότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τα κρατώ όλα αυτά τα στοιχεία. Σταματάω σε αυτές τις επίσης εκδηλώσεις ενημέρωσης και από τη δική σας την πλευρά σε 12 πόλεις την ίδια ώρα το Σάββατο 3 του Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι. Μία από αυτές τις πόλεις είναι και το Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και μακάρι μέχρι τότε πραγματικά αυτό το ραντεβού, το οποίο είναι σε εκκρεμότητα, για να τους πείτε ποιες είναι οι θέσεις σας και οι προτάσεις σας, και όχι απλά να σας εξηγήσουν τι είναι αυτό το οποίο σχεδιάζουν, που δεν ξέρω αν ξέρουν τι ακριβώς σχεδιάζουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη δημόσια σφαίρα, στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή την ώρα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν εμπλακεί μέσα σε αυτά, στις ουσίες, στις οικογένειές τους, τις συνέπειες κλπ. Να τους πείτε και στον Πρωθυπουργό και στον νέο Υπουργό Υγείας, δηλαδή και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Γεωργιάδη, τι είναι αυτό ακριβώς που εσείς ζητάτε, γιατί αντιδράτε. Τώρα τι να πω, να έχουν ταχθεί οι επιστήμονες μαζί σας, ολόκληρη η κοινωνία μαζί σας, όλες οι αρχές μαζί σας και ο αρμόδιος υφυπουργός απλά να εμένει στο δικό του το χορό. Οι πρωθυπουργός και οι υπουργός υγείας να μην τοποθετούνται, αυτό είναι ένα θέμα και νομίζω ότι πρέπει άμεσα να λυθεί. Τα είπατε όλα. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, αυτά ζητάμε κι εμείς. Ναι. Και είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Ωραία, θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Ωραία, θα είμαστε καλά. Σε επαφή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιδαλάκη. Καλημέρα σας. Και εμείς ευχαριστούμε και εσείς.